την ίδια ώρα που τα κυβερνητικά επιτελεία ακόμα πανηγυρίζουν για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Αμερική και μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μπαίνουν στη ζυγαριά για το ποιος είναι περισσότερο προσιλωμένος στους αμερικάνικους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και με τι ανταλλάγματα, εμείς βρισκόμαστε ξανά εδώ, στη Βόρεια Εύβοια, που χρόνια τώρα ζει τη μια καταστροφή μετά την άλλη. Από εδώ λοιπόν τους λέμε, δεν μπορεί να πανηγυρίζει ο λαός, γιατί η χώρα του έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί έχει αναβαθμιστεί η συμμετοχή και εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και μας καθιστά στόχο επιθέσεων. Δεν μπορεί να πανηγυρίζει ο λαός για τη νέα αγορά του αιώνα με τους νέους εξοπλισμούς για τα F-35 που θα ματώσει ξανά για να τα πληρώσει, για τις χρυσές δουλειές που θα κάνουν οι εφοπλιστές με τη μεταφορά του αμερικάνικου LNG στο όνομα της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο, ούτε για τους στόχους της νατοϊκής συνοχής που σπρώχνουν σε παζάρια με την Τουρκία σε βάρος όμως των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Και τέλος πάντων, δεν μπορεί να πανηγυρίζει ο λαός, γιατί η Ελλάδα για λογαριασμό της ελληνικής άρχουσας τάξης διεκδικεί το ρόλο του καλού παιδιού των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ όταν ο κίνδυνος να γενικευτεί ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα της Ρωσίας και των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλώνει συνεχώς. Και όλα αυτά τα λέμε εδώ στο Μαντούδι, στη Βόρεια Εύβοια, που αν υπάρχει ένας λαός που μπορεί να κατανοήσει την καταστροφή του πολέμου, είναι αυτός εδώ, ο βασανισμένος λαός της Βόρειας Εύβοιας, που ξέρει τι σημαίνει να καταστρέφεται το σπίτι του, να καταστρέφεται η δουλειά σου, να χάνεις τη δουλειά σου, να απειλείται η ζωή σου, το μέλλον των παιδιών σου. Βρισκόμαστε λοιπόν για άλλη μια φορά εδώ στο Μαντούδι, σε αυτή την πολύπαθη περιοχή που οι κάτοικοι της τα τελευταία χρόνια ζουν έναν άλλο πόλεμο, τη μια καταστροφή μετά την άλλη, με αποκορύφωμα τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού, που χωρίς υπερβολή δεν άφησε τίποτε όρθιο στο πέρασμά της. Μια με τις φωτιές, μια με τις πλημμύρες που τις ακολουθούν, φτάσαμε εδώ στο Μαντούδι, στη Βόρεια Εύβοια, να συζητάμε εδώ και χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Να συζητάμε δηλαδή για τα αυτονόητα που πρέπει να γίνουν, για να μην καίγεται ο τόπος τα καλοκαίρια και να μην πνίγεται το φθινόπωρο. Να συζητάμε για καιρό μετά τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθούν οι ζημιές, να αποζημιωθούν οι κάτοικοι, να συνεχίσουν να ζουν εδώ, σε αυτό τον όμορφο τόπο που καταστράφηκε. Κι αν αυτή η συζήτηση, η διεκδίκηση για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης, για τις αποζημιώσεις, πριν μερικούς μήνες είχαν πολύ επίγοντα χαρακτήρα, σήμερα με την εκτόξευση της ακρίβειας, με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, είναι για τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου. Και ξέρουμε καλά πως κανείς εδώ δεν ζητά ελεημοσύνη. Τη ζωή του πίσω ζητάει και δεν κάνει βήμα πίσω από αυτό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η αλήθεια είναι
πως αν δεν το δεις με τα μάτια σου, δεν μπορείς να πιστέψεις το μέγεθος αυτής της καταστροφής. Περισσότερα από 500.000 στρέμματα, με το περίπου 75% να είναι δασικές εκτάσεις, έχουν καεί. Η εικόνα σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο, είναι αποκαλυπτική, ιδιαίτερα εκεί όπου οι δασικές εκτάσεις έχουν καεί ολοσχερώς. Γι' αυτό λοιπόν, μαζί με αυτή τη συζήτηση, τη διεκδίκηση για το τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί ολόκληρη η περιοχή, τι πρέπει να γίνει για να συνεχίσουν να δουλεύουν στον τόπο τους οι εργαζόμενοι που έμειναν άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και έμποροι που τώρα δεν έχουν εισόδημα. Τώρα είναι η ώρα να μπει στο στόχαστρο ο πραγματικός αντίπαλος, ο πραγματικός ένοχος για αυτή την τεράστια καταστροφή. Και ο ένοχος δεν είναι άλλος από μια κοινωνική οργάνωση, από ένα κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού μας, ακόμα και την ανάγκη να ζει προστατευμένος από τις φυσικές καταστροφές, στο βωμό του κέρδους, της κερδοφορίας των λίγων, των μεγάλων δηλαδή επιχειρηματικών ομίλων. Ένοχος είναι αυτό το κράτος, το καπιταλιστικό κράτος, που είναι ένα κράτος εχθρικό απέναντι στις λαϊκές ανάγκες, γιατί είναι φτιαγμένο να υπηρετεί μόνο μια χούφτα παράσιτα, εκμεταλλευτές του μόχθου των ανθρώπων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, την ίδια ώρα είναι και παντελώς ανίκανο, δυσκίνητο στο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, τη λαϊκή περιουσία. Και φυσικά μέρος αυτού του προβλήματος είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό το σύστημα, διαχειρίζονται την κρατική εξουσία. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είτε μόνοι τους είτε με διάφορα κυβερνητικά συνεταιράκια, έχουν λερωμένη τη φωλιά τους για τη μεγάλη καταστροφή εδώ στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και στις άλλες περιοχές που έχουν πληγεί. Γιατί ποτέ καμιά κυβέρνηση δεν είχε ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, και ούτε θα μπορούσε. Αν σήμερα λοιπόν ο λαός της περιοχής πρέπει να βάλει στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο, τις κυβερνήσεις, το κράτος, το ίδιο το σύστημα που όλοι αυτοί υπηρετούν, είναι και για ένα ακόμη λόγο. Γιατί τώρα του λένε πως το σχέδιό τους για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας είναι αυτό που θα ωφελήσει το λαό της, θα τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του. Λέμε λοιπόν καθαρά στο λαό της περιοχής, σας λέμε καθαρά, ο δρόμος που σας έφερε ως εδώ, αυτός δηλαδή ο γνωστός καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, δεν μπορεί να σας δώσει πίσω τη ζωή σας. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να σας εγγυηθεί μια καλύτερη ζωή με δικαιώματα για εσάς και τα παιδιά σας και τον τόπο σας. Το αντίθετο, ακριβώς γιατί ποτέ και πουθενά το καπιταλιστικά κέρδη, αυτό το κράτος δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις πραγματικές ανάγκες, με τα δικαιώματα του λαού. Φίλες και φίλοι, δείτε, σκεφτείτε. Σκεφτείτε. Πως αυτή η τεράστια καταστροφή δεν ήρθε σε κενό αέρος. Στη Βόρεια Εύβοια ήταν συσσωρευμένα όλα τα υλικά που ευνόησαν και την έκταση και το μέγεθος της καταστροφής, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, όλων των κομμάτων.
και ας προσπαθούν ορισμένοι να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Όλοι τους είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι αυτή η περιοχή ήταν και παραμένει μια περιοχή υποβαθμισμένη για τις λαϊκές οικογένειες. Και αυτή η υποβάθμιση έχει τη σφραγίδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη Βόρεια Εύβοια, μέσα από σχεδιασμούς της κυβέρνησης και της περιφέρειας. Σήμαινε πως ήταν τελευταία στις προτεραιότητες για ανάπτυξη βασικών υποδομών πολιτικής προστασίας, οδικού δικτύου, δομών υγείας, αλλά και εκπαίδευσης, ακόμα και της ψυχαγωγίας. Τι άλλο από υποβάθμιση είναι ένα οδικό δίκτυο διαλυμένο, όπου οι βασικές οδικές αρτηρίες παραμένουν επικίνδυνες, οι δρόμοι μεταξύ των χωριών είναι κομμένοι. Και αυτό έχει ως συνέπεια όλη η περιοχή να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να κοπεί στα δύο, χωρίς να έχει καμιά πρόσβαση δηλαδή προς Χαλκίδα, είτε από θάλασσα, με στερεά, με Θεσσαλία. Όλοι τους είναι υπεύθυνοι για το ότι το δάσος ήταν πλήρες εκτεθειμένο σε κίνδυνο πυρκαγιών. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Ποια κυβέρνηση εξασφάλισε στοιχειώδη επαρκή χρηματοδότηση για τη δασοπροστασία? Ποια κυβέρνηση κατάργησε τα αντιεπιστημονικά κριτήρια, το διαχωρισμό της δασοπροστασίας από τη δασοπυρόσβεση? Καμία. Όλες διατήρησαν αυτό το απαράδεκτο καθεστώς. Όλες οι κυβερνήσεις μείωσαν τα κονδύλια για τη δασοπροστασία. Είναι χαρακτηριστικό πως η χρηματοδότηση που δόθηκε στα δασαρχεία και αφορούσε τις ανάγκες συντήρησης αντιπυρικών ζωνών και τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου ήταν μόλις το 18% από αυτοί που είχαν ζητήσει τα ίδια τα δασαρχεία. Δηλαδή, οι φορείς που γνώριζαν, που γνωρίζουν καλά τι χρειάζεται ένα δάσος για να προστατευτεί από τις πυρκαγιές. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ακούσαμε και φέτος από τους αρμόδιους υπουργούς για την αντιπυρική προστασία. Και ενώ έχουν προηγηθεί οι περσινές μεγάλες πυρκαγιές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στην ίδια πολιτική. Από πού να ξεκινήσουμε? Από τον καθαρισμό των δασών που αφορά μόλις 38.000 στρέμματα, ενώ οι ανάγκες είναι πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή τι μας λένε? Ότι θα καθοριστεί και μάλιστα στην αντιπυρική περίοδο, ενώ οι καθαρισμοί έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πριν την Πρωτομαγιά. Μόλις το 1% της έκτασης που χρειάζεται καθαρισμό. Από τη συντήρηση και βελτίωση των δασικών δρόμων που φτάνει μόλις το 10% αυτών που χρειάζονται τέτοιες εργασίες και το 10 έως 15% του συνόλου των αντιπυρικών ζωνών, χωρίς φυσικά να γίνεται λόγος για τη διάνοιξη νέων όπου κριθεί απαραίτητο. Έχουν το θράσος να μιλάνε όταν τα κρατικά κονδύλια για τη διαχείριση, για την προστασία των δασών, φτάνουν μόλις το 0,04 του προϋπολογισμού για το συνολικό των αναγκών του τομέα συνολικά των δασών. Συνολικά η αντιπυρική προστασία για μια ακόμα χρονιά στηρίζεται κυρίως στην οργάνωση της κατάσβεσης, της καταστολής, με κύριο βάρος πάλι στις εναέριες δυνάμεις, ενώ και αυτοί παραδέχονται ότι αυτές δεν σβήνουν, αλλά απλά καθυστερούν τις πυρκαγιές. Ενώ θα έπρεπε να δίνεται βάρος στη διαχείριση των δασών στα πλαίσια της στο σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό
με κύριο βάρος την πρόληψη. Παίρνουν διάφορα αποσπασματικά μέτρα εκπαίδευσης εθελοντών και μάλιστα μέσα στην αντιπυρική περίοδο, με κίνδυνο να έχουμε απώλειες στη ζωή των στοιχειωδώς εκπαιδευόμενων εθελοντών. Για να μην μιλήσουμε για το μοντέλο συνεργασίας της δασικής υπηρεσίας με την πυροσβεστική στην αντιμετώπιση μιας δασικής πυρκαγιάς, το οποίο φυσικά δεν εξασφαλίζει καμιά προϋπόθεση αποτελεσματικότητας στο πεδίο. Πολύ περισσότερο που το ανθρώπινο δυναμικό των δασικών υπηρεσιών καλύπτει μόνο το 30% των αναγκών. Τι να πούμε για τις ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική που ξεπερνούν τα 3.500 οργανικά κενά, ενώ το υπάρχον προσωπικό είναι εντελώς εξουθενωμένο. Του οφείλονται χιλιάδες μέρες άδειας, ρεπό, ενώ υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε οχήματα. Σε αυτές τις συνθήκες, 1.700 πυροσβέστες είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς στελεχώνουν τις υπηρεσίες των ιδιωτικών αεροδρομίων της χώρας, της Fraport, της Γερμανικής, του Ελευθέριου Βενιζέλου, των ιδιωτικών οδικών αξώνων και άλλα. Και όλα αυτά ενώ κάθε χρόνο καίγεται η μισή Ελλάδα. Εδώ στην Εύβοια με τραγικό τρόπο έχει αποδειχτεί πως τις πυρκαγιές διαδέχονται οι πλημμύρες. Οι κάτοικοι για χρόνια ζουν τη μια καταστροφή μετά την άλλη. Θρηνούν ακόμα και ανθρώπινες ζωές λόγω της απουσίας των αναγκαίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Η μόνιμη έλλειψη κρατικών υποδομών, προσωπικού, μέσων πολιτικής προστασίας σε συνδυασμό με έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή οδηγούσαν κάθε χρόνο σε όλο και μεγαλύτερες καταστροφές και στο δάσος και στους δρόμους και σε δημόσια κτίρια και σε καλλιέργειες και σε φράγματα παντού. Δεν είναι ψέμα πως ποτέ και από καμιά κυβέρνηση δεν πάρθηκε κανένα μέτρο ουσιαστικής αποζημίωσης, ανακατασκευής των καταστραμμένων υποδομών και περιουσιών από αυτές τις φυσικές καταστροφές. Υποβάθμιση πάνω στην υποβάθμιση. Και ένας λαός που προσπαθούσε μόνος του να προστατευτεί όπως και όσο μπορούσε, ελέω της απουσίας οποιαδήποτε κρατικής βοήθειας και προστασίας. Τι άλλο από υποβάθμιση είναι η εγκατάλειψη των δημόσιων δομών υγείας, όπου μόνο δύο κέντρα υγείας, ένα εδώ στο Μαντούδι και ένα δεύτερο στην Ιστιαία, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σε μέσα, πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες μιας περιοχής χιλιάδων κατοίκων. Το ίδιο ισχύει δυστυχώς και για τα σχολιά μας, όπου αντί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καλύψει με προσλήψεις τα κενά σε εκπαιδευτικούς, να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε υποδομές, προχώρησε σε συγχωνεύσεις με αποτέλεσμα μαθητές να κάνουν ολόκληρο ταξίδι για να πάνε στο σχολείο τους. Χαιρετίζουμε και από αυτό εδώ το βήμα τη μεγάλη χτεσινή κινητοποίηση των κατοίκων, των γονέων, για να έχουν σχολεία τα παιδιά μας, για να μπορούν να μορφώνονται τα παιδιά σας. Τι άλλο από υποβάθμιση επίσης είναι η έντονη έλλειψη χώρων πολιτισμού αλλά και αθλητισμού, για να μπορούν να ασχολούνται τα παιδιά με τις τέχνες, με την άθληση, να μπορούν να δημιουργούν, να μπορούν να αθλούνται, να μένουν εδώ στον τόπο τους. Αν πριν τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού η ζωή εδώ
ήταν δύσκολη, τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Η διαβίωση σκληρή. Μπορεί να πει κανείς κάτι διαφορετικό για να περιγράψει την κατάσταση που ζουν όσοι τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα, ασχολούνταν με δραστηριότητες όπως η μελισσοκομεία, η ρητινοπαραγωγή, οι ρετσινάδες, η μικρή κλίμακα, επίσης αγροτική, κτηνοτροφική παραγωγή. Τι μπορεί να πει κάποιος για όσους μπορούσαν να έχουν ένα εισόδημα από την όποια τουριστική κίνηση υπήρχε σε αυτή την περιοχή, που δεν ήταν και μικρή. Και βέβαια αναφερόμαστε στους μικρούς επαγγελματίες, στον τουρισμό, στον επισιτισμό, και όχι φυσικά στις πολύ μεγάλες μονάδες του κλάδου. Αναφερόμαστε κυρίως σε αυτούς που ζούσαν από τον εγχώριο, από τον οικογενειακό κυρίως τουρισμό. Μπορεί να πει κανείς κάτι διαφορετικό για να περιγράψει τη ζωή εδώ στην Εύβοια, σε μια περιοχή που μετατράπηκε σε κρανίο τόπου μέσα στο χειμώνα, σε απομονωμένη περιοχή χωρίς απαραίτητες υποδομές, μια περιοχή που όλη σχεδόν η δραστηριότητά της περιστρεφόταν γύρω και μέσα από το δάσος. Ένα δάσος που σε μεγάλο μέρος του δεν υπάρχει πια. Και μαζί με το δάσος καταστράφηκαν και οι ρετσινάδες, οι μελισσοκόμοι, οι ξυλοκόποι, όλοι όσοι μπορούσαν να ζήσουν την οικογένειά τους από αυτό και να προστατεύουν το δάσος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορεί λοιπόν αυτός ο βασανισμένος λαός να ξεγελαστεί από τα μεγάλα λόγια περί ανασυγκρότησης, περί αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας, να πέσει στη νέα παγίδα που του έστησαν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την περιφέρεια και κάποιους δήμους, που έχει όμως και τη στήριξη άλλων κομμάτων όπως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και ακούει στο όνομα σχέδιο ανασυγκρότησης. Έχετε πλέον την πείρα να καταλάβετε όλη την κοροϊδία. Γιατί η όποια ανασυγκρότηση λένε δεν θα γίνει με κριτήριο τις δικές σας ανάγκες, τα δικά σας δικαιώματα, ούτε πρόκειται να λύσει το άμεσο, το επίγον πρόβλημα της επιβίωσης, της προστασίας από νέες καταστροφές. Η όποια ανασυγκρότηση έχει ως κριτήριο μόνο τα κέρδη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που θα έρθουν, λένε, να επενδύσουν στον τουρισμό, στην ενέργεια, στον αγροτικό διατροφικό τομέα, στον κατασκευαστικό τομέα. Εδώ εντάσσεται και το σχέδιο της άναρχης εγκατάστασης ανεμογεννητριών ακόμα και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Να λοιπόν για ποιους η μεγάλη αυτή καταστροφή γίνεται ευκαιρία, όπως τη λένε. Είναι ευκαιρία για μεγάλα κέρδη και business για τους καπιταλιστές που θα έρθουν να επενδύσουν πάνω στα καμένα φιλέτα γης αυτού του πανέμορφου τόπου, που αρπάζουν την ευκαιρία για να ξεζουμίσουν κι άλλο, για να εκμεταλλευτούν τους καταστραμμένους παραγωγούς, τους εργαζόμενους. Αυτό είναι το σχέδιό τους, που χρησιμοποιεί τα νέα εργαλεία του αντιδραστικού αυτού λάκου των λεόντων, της αντιλαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το πώς μια καταστροφή, πώς αυτή που πρόκυψε εδώ στη Βόρεια Εύβοια μπορεί να αξιοποιηθεί για να τρέξουν διάφοροι σχεδιασμοί, για να δοθεί μόνο διέξοδος στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που έχουν οι λίγοι, αυτοί οι λίγοι της πλουτοκρατίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο και αυτό που είπε εδώ στην Εδιψώ ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ότι αν καταφέρουμε, είπε, και θα τα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη αυτό το σχέδιο, καταλαβαίνετε ότι ανοίγονται τελείως καινούργιοι ορίζοντες για την μεταλάμπαδευσή του θεωρητικά
σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο που αυτή η μεταλαμπάδευση, του λέμε εμείς, με τη λαμπάδα της θα κάψει όλες τις περιοχές και ξανά εδώ και όλη τη χώρα. Ομολογούν πως το κυβερνητικό σχέδιο για τη Βόρεια Εύβοια θέλουν να αποτελέσει σχέδιο πρότυπο, πιλότο και για άλλες περιοχές. Γιατί είναι ένα σχέδιο που στην πράξη εξειδικεύει τον περιφερειακό αστικό όμως σχεδιασμό στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πυρκαγιά, ένα σχέδιο δηλαδή κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου μόνο, γι' αυτό και περιλαμβάνει τα ίδια αντιλαϊκά υλικά της εκμετάλλευσης των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Ένα σχέδιο που επιβάλλει να προχωρήσουν γρήγορα η αλλαγή χρήσης γης, οι μελέτες πολεοδομικού σχεδίου μέσω των Δήμων, η δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης δάσους, η δημιουργία του περίφημου κέντρου επιχειρηματικότητας. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν πως ο καημός τους είναι μόνο πως θα ικανοποιηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα συμφέροντα των ομίλων και όχι πως θα στηριχτούν οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής που έχουν αυξημένες ανάγκες για να καταφέρουν να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο. Ένα σχέδιο που στηρίζεται στη δημιουργία ενός δικτύου κρατικών και διάφορων συνεργατικών δομών ώστε να στηριχτούν μόνο οι μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις στην περιοχή και όχι οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες που καταστράφηκαν. Εδώ εντάσσεται και το όραμά τους για το λεγόμενο νέο δάσος, το οποίο μέσα από την όποια αποκατάστασή του θέλουν να αποτελέσει πάλι πολύπλευρη πηγή κερδοφορίας για λίγους. Ένα σχέδιο που αποδεικνύει πως το πολυδιαφημιζόμενο επιτελικό κράτος τους, για το οποίο κοκορεύονται συνεχώς, δεν έχει στόχο την εξυπηρέτηση, τη διευκόλυνση του λαού, αλλά την πιο αποτελεσματική προώθηση επενδύσεων του μεγάλου κεφαλαίου. Για παράδειγμα, αυτό το αστικό επιτελικό κράτος, στην περίπτωση της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, θα διατηρεί την υψηλή εποπτεία, ενώ οι λεπτομέρειες ανατίθενται σε ένα μη κρατικό φορέα, μια ΜΚΟ που έχει αναλάβει να εποπτεύει συνολικά το σχεδιασμό της ανάπλασης. Ένα και ένα δηλαδή κάνουν δυο. Και ειδικά στην περίπτωση του σχεδίου ανασυγκρότησης για τη Βόρεια Εύβοια και μια ΜΚΟ υπάρχουν και ιδιωτικά γραφεία και αυτή βεβαίως η ΜΚΟ και μονοπωλιακοί όμιλοι και εργοδοτικές οργανώσεις που ανακατεύονται και όχι φυσικά ανακατεύονται για την ψυχή της μάνας τους, αλλά για να φάνε, να φάνε, να φάνε. Τι δεν υπάρχει όμως στο σχέδιο ανασυγκρότησής τους? Δεν υπάρχουν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα για να μην θρηνήσουμε άλλες ζωές. Πάλι προχτές πλημμύρισαν οι ίδιες περιοχές. Κανένα ουσιαστικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας δεν έχει γίνει. Κανένα έργο που να προστατεύει τη ζωή των κατοίκων από τον κίνδυνο πλημμυρών, από τον κίνδυνο κατολισθήσεων. Όλοι γνωρίζουν πως τα μικρής έκτασης αντιπλημμυρικά, τα αντιδιαβρωτικά επίσης έργα, καλύπτουν μόλις το 20 με 25% της περιοχής που έχει πληγεί. Δεν υπάρχουν οι αποζημιώσεις των ζημιών στο 100% για την αποκατάστασή τους. Κοντεύει ένας χρόνος και ακόμα εκκρεμούν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές σε σπίτια, σε καλλιέργειες, σε σταυλικές εγκαταστάσεις, σε αποθήκες, σε μηχανήματα, σε τόσα άλλα. Οι ενισχύσεις
για τις αναγκαίες ζωοτροφές, για τις μελισσοτροφές, για τους κτηνοτρόφους, για τους μελισσοκόμους της περιοχής αυτής. Δεν υπάρχουν οι αποζημιώσεις για τους μικρούς επαγγελματίες του τουρισμού, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στην εστίαση, στους εργαζόμενους όλων των κλάδων που επλήγησαν, είτε άμεσα είτε έμεσα. Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση για την ικανοποίηση του αιτήματος των ρετσινάδων δασεργατών για μόνιμη απασχόληση για 15 έτη ή για την κάλυψη των συντάξεών τους σε μια σειρά συνανθρώπους μας. Δεν υπάρχει η ενίσχυση της δημόσιας υγείας με προσλήψεις σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό προσωπικό, της ενίσχυσης της παιδείας, της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν τα αναγκαία μέτρα επίσης αντιπυρικής προστασίας στα δάση που έχουν απομείνει. Για να μην ζήσει ξανά ο λαός της Εύβοιας και πουθενά αλλού την καταστροφή του περασμένου καλοκαιριού στα εναπομείναντα δάση. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα επίγοντα, τα αναγκαία για να ορθοποδήσει ο λαός της Βόρειας Εύβοιας για να προστατευτεί από τις νέες καταστροφές. Όλα αυτά όμως μπορεί να μην είναι στην προμετωπίδα της κυβέρνησης και του σχεδίου τους, όμως είναι στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων όλων των κατοίκων, των μαζικών φορέων της περιοχής, της Συντονιστικής Επιτροπής των Πυρόπληκτων. Διεκδικήσεις που από την πρώτη στιγμή στήριξε, στηρίζει, προώθησε και προωθεί το ΚΚΕ. Αποκαλύπτοντας πως το σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ υπηρετεί βασικά την ενίσχυση μόνο μεγάλων ομίλων, κυρίως των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων του τουρισμού. Το ΚΚΕ αποκαλύπτει αυτό που όλοι οι άλλοι θέλουν να κρύψουν, πως το σημερινό κράτος, ενώ με μεγάλη αποτελεσματικότητα διαλύει απεργίες, συγκεντρώσεις για δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων, την ίδια ώρα χρηματοδοτεί ασίδωτα κάποιους ομίλους με δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το κράτος φορολογεί συνεχώς το λαό, αφήνοντας στο απειρόβλητο τα κέρδη των εφοπλιστών, τα κέρδη των βιομηχάνων. Αυτό το ίδιο κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στα εργατικά λαϊκά στρώματα από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τις χιονοπτώσεις, τους σεισμούς, όλα τα φυσικά φαινόμενα. Το αντίθετο μάλιστα αποτελεί και παράγοντα αυτό το κράτος που συμβάλλει στη μετατροπή της καταστροφής σε νέα πηγή κέρδους λίγων μονοπωλίων σε βάρος του συνόλου του λαού, της εργατικής τάξης, των βιοπαλλεστών αγροτών, κτηνοτρόφων, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Υπηρετεί πιστά μόνο τη ληστρική φύση της εκμετάλλευσης, αυτής της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και στο περιβάλλον. Το ΚΚΕ στο ερώτημα «Ανάπτυξη ναι, αλλά για ποιον» απαντάει «Ανάπτυξη για τις ανάγκες του λαού μας και όχι για τα κέρδη των καπιταλιστών». Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που μαζί με τις άμεσες διεκδικήσεις ανακούφισης προβάλλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος του λαού της. Ένα σχέδιο βέβαια που προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία, προϋποθέτει ο ίδιος ο λαός να κάνει το κουμάντο. Σας λέμε καθαρά, σκεφτείτε, προβληματιστείτε πάνω στη συνολική πρόταση που έχει το ΚΚΕ για την ανάπτυξη της περιοχής σας με κριτήριο τις δικές σας ανάγκες. Γιατί το ΚΚΕ απέναντι στον αστικό σχεδιασμό των άλλων αντιπαραθέτει τον ριζικά διαφορετικό δρόμο της σχεδιασμένης κεντρικά οικονομίας
της κοινωνικοποιημένης παραγωγής, της εργατικής, πραγματικής λαϊκής εξουσίας. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, αυτό το σχέδιο μαζί με την κοινωνικοποίηση των μέσων μπορούν να επιτρέψουν την ολοκληρωμένη, την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής με κριτήριο τις ανάγκες των κατοίκων τόσο της Βόρειας Εύβοιας όσο και όλης της περιφέρειας όλης της Ελλάδας. Αυτός ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης μπορεί να εγγυηθεί την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος με την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών από κάθε κίνδυνο, ιδιαίτερα τις πυρκαγιές, με ενιαίο αντιπυρικό σχεδιασμό με βάρος την πρόληψη και διαφορετική οργάνωση των επίγειων δυνάμεων, τη συνολική αντιπλημμυρική επίσης προστασία στη βάση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων και της βροχής και των χυμάρων και των ποταμών και άλλα, τη σχεδιασμένη επαναφορά του δάσους στην κατάσταση προ-πυρκαγιάς με αναβαθμισμένες δυνατότητες αξιοποίησής του για πρωτογενή παραγωγή. Το ΚΚΕ μπορεί επίσης να εγγυηθεί την ισόμετρη ανάπτυξη κλάδων της τοπικής οικονομίας, την προώθηση της ρητινοκαλλιέργειας, της κτηνοτροφίας, της αγροτικής παραγωγής με περαιτέρω ανάπτυξη της αλυσίδας επεξεργασίας, μεταποίησης συγκεκριμένων προϊόντων με βιολογικοί διαλύτες και συναφή με τη ρητίνη, βιομηχανία ξύλου, επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, επίσης στη θαλάσσια οικονομία και άλλα. Την αξιοποίηση αυτού του φυσικού κάλους της περιοχής για την προώθηση μιας τουριστικής ήπιας δραστηριότητας προσανατολισμένη στην ανάγκη της αναψυχής των εργατικών λαϊκών στρωμάτων κυρίως της χώρας μας. Την αξιοποίηση άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, όπως είναι και οι ορυκτές πρώτες ύλες, όπως είναι τα ενεργειακά κοιτάσματα, το θαλάσσιο μέτωπο, η ενάλεια οικονομία, με κριτήριο την ευημερία του συνόλου των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μόνο αυτός ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη των υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας στην περιοχή με επαρκή στελέχωση σε προσωπικό και μέσα, τη σχεδίαση και κατασκευή οδικών μεταφορικών αξώνων και κέντρων οδικών θαλάσσιων και εναέριων, προσανατολισμένων στην κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Η εργατική εξουσία, το δικό μας όραμα, ο στόχος του σοσιαλισμού, με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, με το σχέδιο και την κοινωνική ιδιοκτησία στη γη και στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στον εργατικό, στον λαϊκό έλεγχο που θα κάνετε εσείς οι ίδιοι, είναι μονόδρομος για να ικανοποιηθούν αυτές οι σύγχρονες ανάγκες όλων των εργαζομένων. Είναι μονόδρομος για να μπορέσουν να μείνουν οι κάτοικοι, ο κόσμος εδώ στα σπίτια του, να έχουν σταθερή, μόνιμη δουλειά, αξιοπρεπές εισόδημα, να απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου περίθαλψη, παιδεία, πολιτισμό, αθλητισμό. Φίλες και φίλοι, εδώ, σε αυτόν τον όμορφο τόπο, στη μάχη που δόθηκε μέσα στις φωτιές για να σωθεί ό,τι μπορούσε να σωθεί, πήρε σάρκα και οστά το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Εσείς,
Εσείς εδώ που παλέψατε για να σώσετε τα σπίτια σας, τις περιουσίες σας, τις ζωές σας, εσείς που δώσατε και εισπράξατε ταυτόχρονα τη λαϊκή αλληλεγγύη και κάνατε πράξη το όλοι για έναν και ένας για όλους, εσείς που είδατε πως όλοι, εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες, βρίσκονται από εδώ στην ίδια μπάντα, έχουν τα ίδια προβλήματα και παλεύουν τα αυτονόητα και έχουν απέναντί τους όλοι εκμεταλλευτές, το κεφάλαιο της κυβερνήσεις και τα κόμματά τους. Εσείς που με το κεφάλι ψηλά συνεχίζετε τον αγώνα για να ζήσετε με αξιοπρέπεια στον τόπο σας. Και εσείς και τα παιδιά σας βεβαίως, βάλτε μπροστά λοιπόν τις δικές σας αποκλειστικά ανάγκες. Και οι δικές σας ανάγκες, οι ανάγκες του λαού μας, δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά με τα κέρδη του κεφαλαίου. Αφήστε τους άλλους, τα κόμματα του κεφαλαίου, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, να μπαίνουν αυτοί στη ζυγαριά του κεφαλαίου για το ποιος μπορεί καλύτερα από αυτούς να υπηρετήσει τους στόχους των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, μπλέκοντας το λαό μας σε πολέμους για λογαριασμό των συμφερόντων της άρχουσας τάξης. Πάρτε τη θέση σας δίπλα στο ΚΚΕ για να παλέψουμε μαζί, για να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις του θανάτου, να γυρίσουν πίσω οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από όλες τις αποστολές που συμμετέχουν στο εξωτερικό εκτός των συνόρων μας. Όταν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουν στη ζυγαριά για το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τσακώνονται δηλαδή για το σε ποιους ομίλους τελικά θα καταλήξει αυτό το ζεστό χρήμα, γιατί αυτή είναι η διχόνια τους και ο τσακωσμός τους, πάρτε εσείς μακριά από αυτούς τη θέση σας δίπλα στο ΚΚΕ για να πάρει ο λαός μας ανάσες ανακούφισης από την ακρίβεια, για να μην πληρώνει τη νέα κρίση που έρχεται ξανά αμέσως μετά την προηγούμενη, με το λαό τελικά όμως να πληρώνει πάντα ο ίδιος το λογαριασμό. Όταν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ μπαίνουν στη ζυγαριά για το ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα τη λεγόμενη, την περιβόητη πράσινη μετάβαση, τα πράσινα άλογα δηλαδή για τα κέρδη των ολίγων, των ομίλων που θα επενδύσουν στο περιβάλλον με πρόσχημα πάλι την προστασία του, εσείς στηρίξτε τις θέσεις του ΚΚΕ για να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως ο λιγνίτης, όπως είναι η γεωθερμία, το υδάτινο δυναμικό και όλες οι άλλες, για να πάψει η ενέργεια να είναι ακριβό εμπόρευμα. Και αυτή η ζυγαριά των άλλων αστικών κομμάτων πότε γέρνει από τη μια, πότε γέρνει από την άλλη. Γιατί πότε η Νέα Δημοκρατία, πότε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν τους αντιλαϊκούς αντεργατικούς νόμους τους, επιτέλους πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα με την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων, όλων των αντεργατικών νόμων, όπως ο τελευταίος έκτρωμα του Χατζηδάκη. Και αυτή τη μάχη μπορούμε να τη δώσουμε όλοι μαζί στους τόπους δουλειάς, στους τόπους που διαμένουμε, που είναι το σπίτι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Κανένας εργαζόμενος δεν είναι σήμερα μόνος του. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά, μπορούν εύκολα και να τα βρουν για το ποιος με ποιον θα κάτσει στην κυβέρνηση και θα φέρει σε πέρας την επόμενη αντιλαϊκή αποστολή, δηλαδή σε βάρος του λαού μας πάλι. Συμπορευτείτε λοιπόν,
Συμπορευτείτε λοιπόν με το ΚΚΕ, με τους αγώνες του και στις κάλπες στις βουλευτικές εκλογές και μετά τις άλλες κάλπες στις δημοτικές και περιφερειακές. Οι φοιτητές χτες έδειξαν δρόμο. Χαιρετίζουμε τη μεγάλη νίκη τους, τη μεγάλη νίκη των φοιτητών που έδωσαν στην ΚΝΕ, στην πανσπουδαστική, στη νεολαία του ΚΚΕ την πρώτη δύναμη για να έχουν πραγματικά αγωνιστικούς συλλόγους. Γιατί ξέρετε, όλοι σας πλέον το ξέρετε, είδατε πως δεν υπάρχουν πια σωτήρες από τα πάνω. Υπάρχει μόνο ο λαός που αν αποφασίσει μπορεί να σώσει το λαό, την πατρίδα, βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής με το ΚΚΕ μπροστά. Και εκεί, σε αυτό το δρόμο μόνο, μπορούμε να κερδίσουμε όλα όσα μας ανήκουν. Ελάτε λοιπόν να βαδίσουμε μαζί αυτό το δρόμο. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.